πρώτη μας συνταγή για σήμερα, σαλάτα με φασόλια και χόρτα. Θα σας δείξω ένα μοναδικό τρόπο, όντως, να απογειώσετε τα φασόλια, γιατί πάντα τα τρώμε με τον κλασικό τρόπο, τα κάνουμε σούπα. Τα φασόλια είναι υπερτροφή και σήμερα θα σας δείξω πώς μπορείτε να κάνετε μια σαλάτα που δεν χρειάζεται τίποτα συνοδευτικό, γιατί αυτό θα είναι το κυρίως γεύμα μας. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για τη σαλάτα με φασόλια και χόρτα θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια φασόλια μέτρια αγκρίνο, 5 με 6 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, ένα κρεμμύδι, μία σκελίδα σκόρδο, μία κουταλιά της σούπας ζάχαρη κρυσταλλική, 500 γραμμάρια άγρια χόρτα, 50 γραμμάρια ούζο, μία πρέζα μπούκοβο, ξύσμα από ένα λεμόνι, χυμό από μισό λεμόνι, 150 γραμμάρια ντοματίνια, 100 γραμμάρια παξιμάδια, 200 γραμμάρια φέτα, ένα κουταλάκι του γλυκού ρίγανη, αλάτι και πιπέρι. Για το σερβίρισμα, φέτες από λεμόνι. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα πρέπει να μουλιάσουμε τα φασόλια μας. Να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ φασόλια μέτρια αγκρίνο. Είναι νόστιμα και πλούσια σε φυτικές ίνες. Εκτός όμως από φυτικές ίνες, τι άλλο έχουμε? Έχουμε και πρωτεΐνη. Οπότε όταν χρησιμοποιούμε όσπρια στη διατροφή μας, να ξέρετε ότι ουσιαστικά αντικαθιστούμε το κρέας. Δεν χρειάζεται να βάλουμε κρέας. Παίρνουμε ό,τι πρωτεΐνη χρειαζόμαστε και βέβαια είναι πολύ πιο οικονομική πρωτεΐνη και πιο εύκολη για όλους. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να ανοίξουμε τη συσκευασία, να ανοίξουμε τα φασόλια σε ένα μπολ. Και επειδή υπάρχουν πάρα πολλά τεχνάσματα που έχετε δει από νοικοκυρές και όχι, να σας πω ότι ο καλύτερος τρόπος για να μουλιάσετε όλα τα όσπρια είναι κρύο νεράκι, εδώ. Θα βάλουμε νερό τουλάχιστον 3-4 φορές του βάρους από τα φασόλια. Λοιπόν, βάζουμε το νεράκι μας εδώ και δεν βάζουμε ποτέ σόδα, γιατί έχω δει να βάζουν σόδα σε όσπρια για να τα μουλιάσουμε. Το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να ρίξουμε λίγο αλάτι. Ο καλύτερος τρόπος. Έτσι. Αφήνουμε τα φασόλια μας να μουλιάσουν για 8 ώρες και μετά από 8 ώρες τα φασόλια, κοιτάξτε πώς γίνονται. Ουσιαστικά τριπλασιάστηκαν, γιατί τραβάνε το νερό, μαλακώνουν τα φασόλια. Για να σας πω ότι έτσι όπως είναι τα φασόλια, άμα τα χτυπήσετε στο μίξερ, μπορείτε να κάνετε και ένα πολύ ωραίο χούμους. Οπότε, αφήνω αυτά να μουλιάσουν. Καλό είναι να τα αφήσουμε στο ψυγείο να μουλιάσουν. Και μόλις μουλιάσουν και είναι έτοιμα, τα σουρώνουμε. Εδώ. Τώρα, επειδή σας είπα και πριν ότι τα φασόλια πάντα μα πάντα τα βράζουμε χωρίς αλάτι. Τι πρέπει να κάνουμε, φίλε Διονύση? Μπράβο, γιατί τι έχουν τώρα? Αλάτι. Οπότε πάμε πίσω, εδώ. Ξεπλένουμε πάρα πολύ καλά τα φασόλια μας. Τέλεια. Και έχω μία κατσαρόλα με νερό που βράζει. Το μόνο που θα κάνω είναι να ρίξω τα φασόλια μου μέσα. Εδώ. Στη συσκευασία γράφει ότι βράζουμε για 40 λεπτά. Σε 40 λεπτά όντως θα έχουν μαλακώσει πάρα πολύ τα φασόλια και θα γίνουν στο στόμα. Εγώ επειδή θέλω να κάνω μία σαλάτα και θέλω να κρατάνε λίγο τα φασόλια, θέλω να έχουν την αίσθηση περισσότερο ότι τρώω κρέας, θα τα βράσω λίγο λιγότερο. 5 με 7 λεπτάκια λιγότερο, οπότε 32-35 λεπτάκια. Θέλω λίγο να κρατάνε. Άμα σας αρέσουν τα φασόλια να είναι πάρα πολύ μαλακά, τότε βράσετε 40 λεπτά. Οπότε, με το που βράσω τα φασόλια, θα τα σουρώσουμε για να συνεχίσουμε τη συνταγή μας. Τη δεκαετία του 1980, αρχαιολόγος που έκανε ανασκαφές στο Νέο Μεξικό, φαίνεται πως ανακάλυψε πύληνο δοχείο σφραγισμένο με πίσα πεύκου που περιείχε σπόρους φασολιών ηλικίας 1500 ετών. Το εντυπωσιακό είναι πως όταν οι σπόροι αυτοί φυτεύτηκαν, μεγάλωσαν κανονικά. Λοιπόν, τα φασόλια μου είναι σχεδόν έτοιμα, θέλουν άλλα 5 λεπτάκια, οπότε θα τα αφήσω στην άκρη και συγχρόνως θα ξεκινήσω τη σαλάτα μου. Λοιπόν, τηγανάρα πάνω στη φωτιά, εδώ. Παναγία μου, θα γίνει λουκούμι αυτή τη σαλάτα, πραγματικά. Λοιπόν, ελαιόλαδο και δεν θέλω να το λυπηθείτε. Βάλτε 3 κουταλιές της σούπας. Πρέπει να ξεκινήσουμε με λαδάκι. Και πάμε να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με το κρεμμύδι. Λοιπόν, ένα κρεμμύδι εδώ. Δεν χρειάζεται να το ψιλοκόψετε, εδώ. Μια χαρά είναι. Θα το σοτάρουμε. Θέλουμε να έχουμε την αίσθηση του κρεμμυδιού στη σαλάτα. Θέλουμε και να καραμελώσει και να μην καραμελώσει. Να είναι ακριβώς στη μέση. Ούτε πάρα πολύ ομό, ούτε πάρα πολύ ψημένο. Λοιπόν, έτσι όπως είναι το κρεμμύδι, πάει κατευθείαν μέσα στο τηγάνι. Εδώ. Θέλουμε να ακούσουμε αυτόν τον υπέροχο θόρυβο της νοστιμιάς.
Όταν ακούμε αυτό το θόρυβο στη γάνη, ξέρουμε ότι το φαγητό θα γίνει πεντανόστιμο. Θα προσθέσω μέσα μία σκελίδα σκόρδο. Και θα προσθέσουμε λίγο ζάχαρη. Θέλω να βάλω λίγο ζάχαρη, γιατί συνέχεια θα βάλω τα χόρτα και τα χόρτα γενικά είναι πικρούτσικα. Θα βάλουμε λίγο ζαχαρίτσα, εδώ. Φουτάρουμε καλά, εδώ. Και ήρθε η ώρα για τα χόρτα μας. Στην κατσαρόλα με το νερό που βράζει από τα φασόλια, θα ρίξω μέσα τα χόρτα για να ξεπικρίσουν, έτσι όπως είναι. Εδώ, προσθέσει τα χόρτα, κοιτάξτε εδώ. Αν και φαίνεται ότι δεν χωράνε, θα χωρέσουν, όπως είναι. Και θέλουμε να τα βράσουμε ελαχιστά. Ίσα-ίσα, 1 με 2 λεπτάκια να μαλακώσουν, να φύγει η πίκρα που έχουν και ουσιαστικά το μόνο που θέλουμε είναι λίγο να τα μπλανσάρουμε. Εδώ, κοιτάξτε, τέλεια. Λοιπόν, με το που μαλακώσουν τα χόρτα, ουσιαστικά είναι και έτοιμα για να τα ρίξουμε στο τηγάνι. Και βλέπετε πόσο γρήγορα είναι έτοιμα, οπότε κατευθείαν όπως είναι, σουρώνω τα χόρτα μαζί με τα φασόλια μου εδώ. Ωραία. Τι υπέροχα. Και κοιτάξτε εδώ, επειδή μουλιάσαμε μόνο με λίγο αλάτι, τα φασόλια κράτησαν το σχήμα τους. Όπως βλέπετε, η φλούδα είναι πάρα πολύ μαλακή, δεν μας δίνει την αίσθηση ότι είναι σκληρή. Και βέβαια, επειδή είναι καλή και η ποιότητα από τα φασόλια, κρατήσαν και το σχήμα τους. Όσο πιο καλά τα φασόλια, τόσο πιο πολύ κρατάνε το σχήμα τους καθώς βράζουν. Τώρα, όπως είναι, θέλουμε λίγο νεράκι να υπάρχει εδώ. Ρίχνουμε μέσα τα φασόλια μας μαζί με τα χόρτα. Εδώ. Κοιτάξτε εδώ μια σαλάτα, Παναγία μου. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Το φανταστικό είναι ότι είναι πάρα πολύ υγιεινή, πάρα πολύ θρεπτική και πάρα πολύ οικονομική. Δηλαδή, η ποσότητα της πρωτεΐνης που θα πάρουμε συνολικά από το φαγητό μας θα είναι πραγματικά σαν να έχουμε μαγειρέψει ένα ολόκληρο κοτόπουλο. Οπότε, καταλαβαίνετε πόσο ωραίο θα γίνει το φαγητό. Τώρα, επειδή θέλω να του δώσω έτσι μια ωραία νότα και θέλω να έχει μια υπέροχη γεύση, έχουμε δύο επιλογές. Ή θα βάλουμε μάραθο και κρασάκι για να σβήσουμε τα φασόλια, ή μπορούμε μια και καλή να ρίξουμε μέσα τι. Ουζάκι, φίλε μου. Ρίχνουμε το ουζό μέσα, εδώ. Αφήνουμε να πάρει λίγο φωτιά, εδώ. Τέλεια. Ανακατέψτε, αφήστε το ουζό, πηγαίνει καταπληκτικά με τα όσπρια και έτσι μας δίνει μια υπέροχη ελληνική νότα στη συνταγή μας. Φανταστικό. Και επειδή δεν έχω βάλει καθόλου αλάτι και πιπέριος ώρα στη συνταγή μου, τώρα ήρθε η ώρα να αλατοπιπερώσω. Και δεν θα το λυπηθώ. Βλέπετε, έχουμε ένα ολόκληρο γεμάτο τηγάνι με φασόλια και χόρτα. Οπότε βάζω αλατάκι, δεν το λυπάμαι. Θα βάλω πιπέρι. Και άμα θέλετε να το κάνετε λίγο spicy, θα βάλουμε και λίγο μπούκοβο. Σας αρέσει να είναι spicy ή όχι? Εμένα μου αρέσει. Οπότε λίγο μπούκοβο. Μα κοιτάξτε εδώ χρώματα, κοιτάξτε. Δηλαδή πραγματικά έχουμε πάει σε άλλο επίπεδο τη σαλάτα μας. Και επειδή πάντα μου αρέσει όποτε βάζω χόρτα σε μια συνταγή να συνδυάζω με λίγο οξύτητα, θέλω το ξύσμα από ένα λεμόνι, χυμό από λίγο λεμόνι, εδώ, και κάνουμε το τελευταίο ανακάτεμα. Παναγία μου. Επιτέλους ήρθε η ώρα να σερβίρουμε. Μέσα στην άκρη, παίρνω ένα ωραίο μπολ. Έτσι όπως είναι, θα αδειάσω τα φασόλια μέσα στο μπολ μαζί με τα χόρτα. Παναγία μου. Κοιτάξτε εδώ, ομορφιά. Δεν υπάρχει. Αυτή είναι η επιτομή της ελληνικής κουζίνας. Κοιτάξτε εδώ. Τώρα, πρέπει να κάνουμε σωστά βήματα πάντα στο τέλος. Οι τελευταίες πνιγές είναι αυτές που πραγματικά απογειώνουν το φαγητό μας, να το θυμάστε. Λοιπόν, θέλω μπόλικο λάδι, φρέσκο λάδι, ελληνικό παρθένο ελαιόλαδο, γιατί ως τώρα το φαγητό μας δεν έχει καθόλου λιπαρά. Τα φασόλια μας δεν έχουν λιπαρά, οπότε θέλουμε να πάρουμε μια καλή ποιότητα λιπαρών και το ελαιόλαδο είναι η καλύτερη. Έχω λίγα ντοματίνια, θα το κόψω στη μέση. Εδώ θα βάλω από πάνω για να μου δώσουν την αίσθηση της φρεσκάδας. Κάνουμε μια σαλάτα. Ώστε τα φασόλια μας είναι ψημένα, τα χόρτα μας είναι ψημένα, οπότε θέλουμε να υπάρχει η αίσθηση του φρέσκου λαχανικού για να νιώθουμε και ότι τρώμε μια σαλάτα. Εντάξει, αυτή η σαλάτα είναι και κυρίως γεύμα, οπότε τα έχει όλα. Αν δεν έχετε ντοματίνια και έχετε ντομάτα, μπορείτε να βάλετε ντομάτα, μια χαρά δουλεύει. Θα κόψει σε κομμάτια. Και θέλω την αίσθηση του τραγανού στο φαγητό μου, γι' αυτό το λόγο θα σπάσω λίγα ντακάκια εδώ,
Είναι πάρα πολύ ωραίο καθώς τρως τη σαλάτα σου να κάνει κρούτσου κρούτσου κάτι μέσα στο στόμα σου. Αυτό πρέπει πάντα να το θυμόμαστε. Γιατί όταν βάζουμε κάτι τραγανό στο φαγητό μας, τι γίνεται? Αυτομάτως δίνει σήμα στον εγκέφαλο ότι το φαγητό που τρώμε είναι νόστιμο. Και βέβαια οπωσδήποτε φετούλα. Η φέτα εννοείται, σπάσουμε τα χέρια. Είναι η ρουστίκη σαλάτα μας, δεν θέλουμε να την κάνουμε γκουρμέ. Αν την κάνουμε γκουρμέ, θα χάσει όλη της την αξία. Κοιτάξτε εδώ. Χρώματα, ομορφιά, θρεπτική αξία της σαλάτας. Δηλαδή, αυτή η σαλάτα πραγματικά τα έχει όλα. Πλύνω εγώ τα χέρια μου. Και τα τελευταία υλικά που θα ρίξω από πάνω, μη σας παραξενεύσει. Θα ρίξω λίγο ακόμα ελαιόλαδο. Λίγο, γιατί πρέπει να πάει πάνω στη φέτα και πάνω στον τάκο. Άλλο το ελαιόλαδο πρέπει να πάει πάνω στα φασόλια και τα χόρτα. Και άλλο το λαδάκι που πρέπει να πάει πάνω στον τάκο και στη φέτα. Και τώρα, άμα θέλετε να βάλετε αποξηραμένη ρίγανη, μπορείτε. Αλλά άμα έχετε και φρέσκια ρίγανη, δουλεύει καταπληκτικά. Εδώ. Βάλτε ρίγανη στη σαλάτα σας. Σπάει. Μας βγάζει αυτή την ελληνικότητα που θέλουμε. Και βέβαια, πάντα πρέπει να δίνουμε την πολυτέλεια σε κάποιον να προσθέσει λίγο ακόμα οξύτητα. Οπότε λίγα λεμονάκια εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Πείτε μου πραγματικά πόσο όμορφη και πεντανόστιμη είναι αυτή η σαλάτα. Για τη σαλάτα με φασόλια και χόρτα, σε μπολ βάζουμε τα φασόλια με κρύο νερό και αλάτι και τα αφήνουμε στην άκρη να μουλιάσουν για 8 ώρες. Σουρώνουμε και ξεπλένουμε. Βράζουμε τα φασόλια για 30 με 35 λεπτά και λίγα λεπτά πριν τα σουρώσουμε, προσθέτουμε στην ίδια κατσαρόλα τα χόρτα. Ψιλοκόβουμε το κρεμμύδι, το σκόρδο και τα βάζουμε σε τηγάνι σε δυνατή φωτιά με ελαιόλαδο. Προσθέτουμε τη ζάχαρη και σοτάρουμε να καραμελώσουν. Σουρώνουμε τα φασόλια με τα χόρτα και τα βάζουμε στο τηγάνι. Σβήνουμε με το ούζο και αφήνουμε να εξατμιστεί. Προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι, το μπούκοβο, το ξύσμα και το χυμό από το λεμόνι και ανακατεύουμε. Μεταφέρουμε στη βιατέλα σερβιρίσματος και προσθέτουμε το υπόλοιπο ελαιόλαδο, τα ντοματίνια κομμένα στη μέση, τα παξιμάδια σπασμένα, τη φέτα σπασμένη με τα χέρια μας και τη ρίγανη. Σερβίρουμε με φέτες λεμονιού. Και ήρθε η ώρα της μεγάλης δοκιμής. Είναι φανταστικό. Το να μπορείς να έχεις μία σαλάτα και να έχεις ένα κυρίως γεύμα σε σαλάτα είναι πραγματικά κάτι που πρέπει να μάθουμε να κάνουμε όλοι μας. Okay. Αλλά θα πάρω λίγο απ' όλα, λίγο ντάκο, λίγο ντομάτα, λίγα χόρτα, λίγα φασόλια, λίγο φέτα. Άντε, γεια. Δεν υπάρχει. Το ούζο, μαζί με το μπούκοβο, μαζί με τη ρίγανη, μαζί με όλα τα καλούδια που ρίξαμε μέσα, χρειάζεται ελαιόλαδο σαλάτα, μην το ξεχάσετε. Πραγματικά, το αποτέλεσμα είναι μοναδικό. Και δεν χρειάζεται το τραπέζι σας τίποτα άλλο. Βγάζουμε αυτή τη σαλάτα, 4 πιατάκια, τρώμε όλοι, μένουμε ευχαριστημένοι και σε χρόνο πραγματικά μηδέν. Δεν υπάρχει. Είναι μια σαλάτα ονειρό.